1821. 200 χρόνια από την Επανάσταση. Σε τούτα τα μέρη που περπάτησε ο Διάκος και έδρασε σαν κλέφτης, βρισκόμαστε και έχουμε έτσι τη συγκίνηση και τη χαρά να τον ξαναθυμηθούμε, έτσι όπως σήμερα εμείς τον έχουμε κατανοήσει μέσα από τις διηγήσεις και μέσα από την ιστορική ανάγνωση. Είναι πολύ συγκινητικό ότι ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Οικαστικών της Κεντρικής Ελλάδος ανέπτυξε μια πρωτοβουλία να απεικονίσει ο κάθε καλλιτέχνης μέσα από τη δική του βιωματική σχέση με την διήγηση γύρω από τον Διάκο, τον Διάκο όπως τον θεωρεί σήμερα ότι θα μπορούσε να αποδοθεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δείχνει την σύγχρονη αντίληψη και συγχαίρομαι τους εμπνευστές αυτής της ιδέας. Σου μάτια σε κοιτάζω, ο ουρανός με τη γη φωτιά και χρυπάρι, ρίγανη και κρασί. Άρχισε στη ροπή μου γαρδένια, φούλη και για σεμί, με αρώμα από Ελλάδα κι Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριάστοι, μοναστήριο του Αηγιάννη του Προδρόμου, όπου εκεί εμόνασε ο Διάκος όταν έφυγε από την Αρτωτίνα, που σύμφωνα με την παράδοση έφυγε για να γλιτώσει από έναν Τούρκο, ο οποίος τον προσέβαλε σε ένα πανηγύρι, όπου ήθελε να υπερασπιστεί ο Διάκος την τιμή μιας κοπέλας. Πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, να έχεις αλλιωτάρια στις ράχες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μόνα έχεις αλλιωτάρια στις ράχες στα βουνά. Καλλιώνε δύο ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπίτες να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλλιώνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
1839 έχουμε του Πέτερ Φωνές μία σύνθεση που είναι φανταστική και δείχνει τον Διάκο ως ιερωμένο να κινητοποιεί τους δερβενοχωρίτες για να λάβουν μέρος στον αγώνα. Ο Πέτερ Φωνές είχε έρθει, συνόδευε τον Όθωνα στην Ελλάδα, ως απεσταλμένος του πατέρα του Όθωνα, του Λουδοβίκου, ο οποίος ήταν αρχαιολάτρης και την Ελλάδα την είχε σαν υπό την προστασία του, θα λέγαμε, και έστειλε αυτόν τον γνωρισμένο, έτσι καταξιωμένο γερμανό ζωγράφο να αποδώσει εδώ σκηνές από τον αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας. Λοιπόν, ο Πέτερ Φωνές λοιπόν ενδιαφερόταν να δίνει τα θέματα, όχι τόσο την ακρίβεια του γεγονότος, όσο αυτή καθ' αυτή την ουσία του γεγονότος. Δηλαδή ότι ο Διάκος ήταν κάποιος που υπήρξε ιερωμένος, ότι παρακίνησε στον αγώνα μεγάλες μάζες ανθρώπων του λαού και τους ξεσήκωσε για τον αγώνα. Αριστερά μας είναι τα ταμπούρια του καπετάνιου του, το οποίο ήταν πρωτοπαλίκαιρο ο Διάκος, και υπάρχουν και ωραίες ιστορίες σχετικά με γυναίκες που έτσι δημιουργήθηκαν εδώ. Έχουμε τον Ελατιά που φτάνει μέχρι το ποτάμι τον Εύβοινο κάτω. Απέραντι είναι τα Βαρδούσια, όπου στα Βαρδούσια από τη μια μεριά είναι η Μουσουνίτσα, είναι Αθανάσιος Διάκος, ένα χωριό που τον διεκδικεί ως γενέτειρά του, και δεξιότερα στο βάθος, εκεί που καταλήγουν τα Βαρδούσια, η πόρια, είναι η Αρτοτίνα, που και αυτή τον διεκδικεί. Σημασία έχει ότι ο Διάκος ανήκει στην Ελλάδα, κάπου μεταξύ Αρτοτίνας και Μουσουνίτσας πήγαινε, ερχόταν. Ο Διάκος, όπως όλοι οι άντρες στην εποχή εκείνη, ήταν πολύ αυστηροί με τις γυναίκες. Οι γυναίκες έπρεπε να είναι υπάκουες, υπομονετικές και να μην κάνουν του κεφαλιού τους. Παρόλο ότι ο Διάκος ήταν και ο ίδιος ωραίος και καλός και συνετός, δεν παρέλειψε να είναι και αυτός, όπως όλοι οι άντρες της εποχής του, ο άντρας που έβλεπε τη γυναίκα με αυτόν τον τρόπο που περιγράψαμε. Λοιπόν, λέγεται τώρα το εξής. Αυτά είναι βέβαια από αυτά που λέγονται και η απόδειξη μένει μεταξύ θρύλου και ιστορίας. Όταν ήταν κάπου σε τούτα τα βουνά, λιμέριαζαν ο καπετάνιος του, το πρωτοπαλίκαρό του ο Διάκος και το άλλο το ασκέρι, συνέλαβαν για λύτρα, όπως συνηθιζόταν τότε, μια ωραία κοπέλα, κόρη του προύχο, ενός μεγάλου προύχοντα από το Λιδωρίκι, την Κρουστάλο την Μπάμπαλη. Λοιπόν, την πήγαν στα λιμέρια τους τα πελικάρια, ώσπου να γίνουν οι διαπραγματεύσεις για τα λίτρα και τα σχετικά. Η Κρουστάλο έμεινε εκεί κοντά τους, σε μνήκα μελοβλεπούς, αλλά όσο συνήθως γυναίκα ήταν. Αυτά παίρνουν και με τα μάτια πολύ, δεν παίρνουν μόνο με τις λέξεις. Λοιπόν, κάπου καλοκοίταζε, φαίνεται, έτσι λέγεται, το Διάκο, ο οποίος ήταν πολύ ωραίος άντρας. Ο καπετάνιος του, έτσι κάπου ήταν συγκλετισμένος, στενοχωρημένος, γιατί οι Μπάμπαλοι δεν του έδωνε αυτούν σημασία. Και λέγεται ότι εγκατέλειψε το ασκέρι του καπετάνιου του, ο Διάκος, αφήνοντάς του ένα σημείωμα όπου έγραφε: «Ωραία καπετάνιο, δεν αντέχω ώρα να σε βλέπω να σε κλετίζεσαι για μια Κρουστάλο, φεύγω». Για μια Κρουστάλο. Αυτή ήταν η άποψη για τις γυναίκες. Λοιπόν, αυτό λέγεται, εντάξει, είναι από τα ωραία τα διαρθίσματα που έχουν να κάνουν
με το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά των ανδρών και των ηρώων ακόμα εναντί των γυναικών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τέτοιο λέγεται ότι αφορά μια ιστορία που έχει να κάνει με την Παλιοκατερίνη από τη Σέλιανη. Δηλαδή και τη δεκαετία του 50 ακόμα, στις περιοχές εκεί γύρω στη Φθιώτιδα, αν ήθελε κάποιος να σου πει, μωρέ πώς κατήντησες έτσι, έλεγε, μωρέ κατήντησες σαν την Παλιοκατερίνη από τη Σέλιανη. Λοιπόν, αν θέλαμε να το μάθουμε αυτό τι είναι, μας έλεγε ότι ήταν μια τρελή. Όταν μεγαλώσαμε και ψάξαμε λιγάκι και ακούσαμε και από άλλους, μάθαμε ότι αυτή η Παλιοκατερίνη από τη Σέλιανη ήταν μια πολύ συνετή και όμορφη κοπέλα από τα Μάρμαρα, τη Σέλιανη, που είναι ένα χωριό στην Φθιώτιδα, κοντά στην Ιπάτη. Λοιπόν, αυτή ήταν, λέγεται ότι ήταν αρμαγιαστικά του Διάκου. Και ο Διάκος τη θεωρούσε αμέμπτου υποταγής, ηθικής και όλο το προσόντο που πρέπει να έχει μια γυναίκα να έχει, για την οποία να είναι περήφανος ο άντρας που θα την παντρευότανε. Της είχε πει βέβαια, ποτέ δεν θα έρθεις χωρίς την ειδοποίησή μου στο βουνό. Μόνο αν χρειαστώ μεγάλη ανάγκη. Εντάξει. Τα παλικάρια του, επειδή το καμάρωνε αυτό ο Διάκος, του λένε κανείς τι φέρουμε εμείς πάνω, τι θα γίνει. Λέει τίποτα, δεν θα γίνει γιατί δεν θα έρθει. Λοιπόν, κάπου με δόλο. Άλλοι λένε ότι κλέψαν το σουγιά του, άλλοι ότι κλέψαν το δαχτυλίδι του. Κατεβαίνουν κάτω στα Μάρμαρα, βρίσκουν την Κατερίνη, της λένε «Σε θέλει ο Διάκος πάνω στα λιμέρια». Λέει «Δεν μπορώ, με τίποτα, ο Διάκος μου είπε να μην ανεβαίνω». Λέει «Μα στέλνει μήνυμα, έχει ανάγκη μεγάλη». Λέει «Τι σημάδι στέλνει». Της δείξανε, λέει, το αντικείμενο αυτό του Διάκου. Τώρα άλλοι λένε «Είπαμε δαχτυλίδι», άλλοι ότι ήταν ο σουγιάς. Η κοπελίτσα σου λέει «Κάτι με θέλει επιγόντως». Ανεβαίνει στο βουνό και μόλις τη βλέπω ο Διάκος, αγρίεψε, θύμωσε, προσευλήθη, η περηφάνεια του τσακίστηκε μπροστά στα παλικάρια του, την πιάνει, τη σκόβει τα μαλλιά, τη ξεσκίζει τα φορέματα και τους λέει «Πάρτε την από εδώ». Το κοριτσάκι τρελάθηκε, κατέβηκε κάτω στον κάμπο, σαν τρελή πια και έχει μείνει πλέον, στις μέρες μας ακόμα και μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν αυτή η παροιμία υπάρχει ακόμα εκεί στα γύρω από τη Φθιώτιδα τα χωριά. Πάντως, η Παλιοκατερίνη από τη Σέλιανη ήταν αυτή η κοπέλα η οποία υπέστη την ταπείνωση από τον Διάκο επειδή ήταν εύπιστη και τον αγάπαγε. Αυτά έχει να κάνει το Διάκο με τις γυναίκες, όπως δεν ήταν μόνο ο Διάκος, όλοι έτσι ήταν τότε οι άντρες. Καλά, πόσο βαριά και σημαντική ιστορία έχει αυτός ο τόπος. 200 χρόνια πίσω, στον ήρωα αυτό της Επανάστασης, τον Διάκο, τον Αθανάσιο Διάκο, που θα δούμε αν περιηγηθούμε εδώ στην πόλη ή στην περιοχή, αρκετά μνημεία. Εμείς σαν καλλιτέχνες μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, πήγαμε στους χώρους αυτούς, ξεπρόβαλαν εικόνες από το παρελθόν. Αυτές οι εικόνες γίνανε τόσο έντονες που προσπαθώ εδώ τώρα συγκεκριμένα σε αυτόν τον πίνακα να αποτυπώσω μια εικόνα. Σίγουρα οι μάχες είναι πολύ σημαντικές, αλλά θεώρησα ότι και η προσωπική του ζωή θα είχε ενδιαφέρον. Βλέπω ότι είχε και μεγάλη έτσι ανταπόκριση στο γυναικείο φύλο. Κάποια γυναίκα η οποία μπορεί να τον σημάδεψε
και μπορεί να έχει και ένα τραγικό τέλος αυτή η ιστορία. Είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψει κανείς με λόγια, γιατί θεωρώ ότι το έργο πρέπει να μπορεί να αφήνεται ελεύθερο στον θεατή και να μπορεί και ο ίδιος του να κάνει κάποιο διάλογο και να βρει πράγματα και να κάνει και τη δική του ιστορία. Διάκος, ως ήρωας, ο οποίος δεν είχε φθαρεί καθόλου από τις μελλοντικές διαμάχες μεταξύ των οπλαρχηγών όταν ξέσπασε η Επανάσταση. Επειδή ήταν ο πρώτος από τους επώνυμους ήρωες και οπλαρχηγούς που έπεσε στον αγώνα αυτόν κατά των Τούρκων. Ο ηρωικός θάνατός του και ο μαρτυρικός θάνατός του και η άρνησή του να δεχτεί από τους Τούρκους ό,τι ανταλλάγματα δίναν για να τον οικειοποιηθούν.
Κυριάκος Διοκουνιώτης Πανουριάς. Εδώ έστησαν τη φωλιά οι τρεις αητοί μια μέρα και από τη Σίτη στην πλαγιά, ως τη Δωμά στα πέρα, άπλωσαν τις φτερούγες τους αδιάβατο φραγμό στο Μέρπασά το σύννεφο και τον κατακλυσμό. Βρισκόμαστε στους Σκοποτάδες, ένα χωριό στις υπόρειες της Σίτης. Εδώ, στην πλατεία, στις 14 Απριλίου του 1821, κάτω από τα ενόβια πλατάνια, συγκεντρώθηκαν οι οπλαρχηγοί της Ρούμελης μαζί με τα 2.000 παλικάρια τους. Ο Διάκος, ο αρματολός της Λιβαδιάς, ο οποίος στις 29 Μαρτίου του 1821 είχε κηρύξει την επανάσταση στη βιωτική αυτή πόλη με επιτυχία, ο Πανουριάς, ο αρματολός των Σαλώνων της σημερινής Άμφισσας, που είχε κατορθώσει πάλι με τους επαναστάτες της Φωκίδας να καταλάβει το καλά φρουρούμενο κάστρο της πόλης, ο Διοβουνώτης, ο αρματολός του Ζητουνίου και της Βοδονίτσας, της σημερινής Μενδενίτσας, που λίγες μέρες νωρίτερα είχε καταλάβει το ομώνυμο κάστρο, ο Κομνάς Τράκας, ο Μίτσος Κοντογιάννης, ο αρματολός της Ιπάτης και ο επίσκοπος των Σαλώνων Ισαΐας, ο οποίος είχε φτάσει στις αρχές Απριλίου του 1821 από την Κωνσταντινούπολη για να συνδράμει τους επαναστάτες και να μεταφέρει τις ευχές του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Όλοι αυτοί οι οπλαρχηγοί της Ανατολικής Στερεάς, αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν την επανάσταση σε αυτόν τον τόπο, μαζί με τα 2.000 παλικάρια τους, συγκεντρώθηκαν εδώ, στην πλατεία, για να αποφασίσουν το σχέδιο κατάληψης της Ιπάτης, Πατρατζίκη, η οποία μαζί με το Ζητούνι ήταν τα μοναδικά κάστρα που δεν είχαν πέσει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών, αλλά και να αποφασίσουν για τη τύχη των 2.000 περίπου Τούρκων εχμαλώτων που είχαν πέσει στα χέρια των επαναστατών ύστερα από την κατάληψη των κάστρων και των περιοχών της Ανατολικής Ρούμελης. Στόχος τους επίσης ήταν να αποφασίσουν το σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα εμπόδιζαν τις πολυάριθμες οθωμανικές δυνάμεις οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί στο Ζητούνι υπό τον Ομέρ Βριώνη και τον Γιωσέ Μεχμέτ να προχωρήσουν προς την Πελοπόννησο. Έπρεπε δηλαδή να βρουν τον τρόπο να κλείσουν τα περάσματα εδώ στην Ίτη και στο Καλλίδρομο προς την Άμφισσα και την Βιωτία, έτσι ώστε να εμποδιστούν οι Οθωμανικές δυνάμεις να κατέβουν στην Πελοπόννησο και να καταστήλουν την επανάσταση που είχε εξασπάσει στο Μοριά. Στα μέσα Απριλίου του 1821, που γίνεται η πρώτη σύσκεψη στους Κομποτάδες, δύο περιοχές παρέμεναν ακόμα στα χέρια των Τούρκων. Ήταν το Πατρατζίκι, η κοντινή Ιπάτη, και το Ζητούνι, η σημερινή Λαμία. Σε μια αναγνωριστική επίθεση, ο Κομνάς Τράκας, με 200 επαναστάτες, αποφασίζει να επιτεθεί στο χωριό Καλύβια, λίγο έξω από τη Λαμία, στην απέναντι μεριά της κοιλάδας του Σπερχίου. Οχυρώνονται στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, όμως, πολυάριθμες οθωμανικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκινούν από τη Λαμία και επιτίθενται στους επαναστάτες και τους εγκλωβίζουν στην περιοχή. Τότε αποφασίζεται να επιταχθούν τα υποζύγια των γύρων χωριών και να εμφανιστούν οι Έλληνες επαναστάτες ως έχοντες υπηκό και σε μια επιχείρηση κατορθώνουν να απεγκλωβίσουν τον Κομνά Τράκα και τα παλικάρια του. Αμάκρωση εθνικού ύμνου. Παρουσιάστε! Άρμ! Ένα, δύο, τρία, φωνή! Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τραμερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνων τα ιερά και στα πρώτα
τους μπαρούτι περισσί και βόλιο με τις χούφτες, γρήγορα και να πιάσουμε κάτω στην Αλαμάνα. Πριν 200 χρόνια είχαν συναντηθεί στις Χουμποτάδες ο Αθανάσιος Γιάκος μαζί με τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς, τον Δυο Βουνιώτη, τον Πανουριά και τον Ισαΐα, τον Σαλόνων. Εκεί κουβεντιάσανε τι θα κάνουν και πού θα στήσουν καρτέρι για τους Τούρκους. Στις 20 Απριλίου του 1821 γίνεται δεύτερη σύσκεψη εδώ στην πλατεία των Κομποτάδων. Διάκος, Διοβουνιώτης και Πανουριάς αποφασίζουν να διώξουν τους αμάχους προς ασφαλή μέρη στα ορεινά, να σφάξουν τους Τούρκους αιχμαλώτους και γι' αυτό το σκοπό στέλνουν τον Κούρα στα Σάλωνα. Αποφασίζουν λοιπόν πώς θα κατανείμουν τις δυνάμεις τους στα περάσματα της Ήτης και του Καλλίδρομου, έτσι ώστε να εμποδίσουν τις πολυάριθμες Οθωμανικές δυνάμεις να κατέβουν στην Πελοπόννησο και να καταπνίξουν την επανάσταση στο Μοριά. Ο Διοβουνιώτης με καμιά τετρακοσαριά οχυρώνεται στη γέφυρα Φραντζή, στα Αλεπόσπιτα και στο Γοργοπόταμο. Ο Πανουριάς μαζί με τον επίσκοπο Σαλώνων Ισαΐα και 400 περίπου άνδρες θα οργανωθεί στην Χαλκομάτα. Ο Κομνάς Τράκας στην Ηράκλεια. Βρισκόμαστε στη θέση Πουριά. Εδώ βρίσκονται τα βουρωμένοι πίσω από τους βράχους, ο Διάκος και τα παλικάρια του, κρατώντας το πέρασμα προς τη Βιωτία. Έργο δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο. Είναι όμως αποφασισμένοι να το φέρουν σε πέρας με αυταπάρνηση και αποφασιστικότητα για να δείξουν σε ολόκληρο τον κόσμο ότι έχει έρθει η ώρα οι Έλληνες να πολεμήσουν για τη λευτεριά τους. Σε καλά τον
4.000 Τούρκοι και 900 υπήσει υπό τον Ομέρ Βριώνη επιτίθενται εναντίον τους. Έχουν ήδη υπερκεράσει την ελληνική άμυνα στο Γοργοπόταμο και τα Αλεπόσπετα, στη Χαλκομάτα, όπου έχει τραυματιστεί ο Πανουριάς και έχει σκοτωθεί ο επίσκοπος των Σαλώνων Ισαΐας, έχουν περάσει από την Ηράκλεια, την οποία περασπίζεται ο Κομνάς ο Τράκας, και επιτίθενται με όλες τους τις δυνάμεις εναντίον του Διάκου. Μαζί τους ξεκινούν και 4.000 Τούρκοι υπό τον Γιωσέ Μεχμέτ από το Ζητούνι. Όλοι αυτοί, 8.000, επιτίθενται εναντίον των 300 παλικαριών του Διάκου. Την ίδια στιγμή, μάχονται στα Ψωρονέρια και στο γεφύρι της Σαλαμάνας άλλα 200 παλικάρια με τον Καλύβα και τον Μπακογιάννη. Ο αγώνας είναι άνισος. Οι Έλληνες επαναστάτες πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον χτυπημένοι από τα τουρκικά βόλια. Δίπλα στο Διάκο σκοτώνεται ο αδερφός του Δημήτρης. Δεν πτωείται, παίρνει το σώμα του και το χρησιμοποιεί ως ταμπούρι, συνεχίζοντας τη μάχη. Ο οπλαρχηγός του, ο Ιάννης Μπούσγος, του προτείνει να φύγει για να συνεχίσει τον αγώνα σε κάποια άλλη στιγμή. Ο ίδιος όμως δεν αφήνει τους άντρες του. Συνεχίζει να μάχεται μέχρι που σκάει το όπλο του και σπάει το σπαθί του. Τραυματίζεται και τότε βρίσκουν την ευκαιρία οι Τούρκοι και τον πιάνουν αιχμάλωτο ζωντανό. Τον οδηγούν σιδεροδέσμιο στη Λαμία. Καθώς προχωρούν προς την πόλη, περνάνε από το γεφύρι της Σαλαμάνας. Εκεί στο Χάνι συνεχίζουν να πολεμούν ο Καλύβας και ο Μπακογιάννης. Τους φωνάζει: 10.000 Τούρκοι με οδηγούν δεμένο στη Λαμία. Αυτοί βγαίνουν έξω προσπαθώντας να τον ελευθερώσουν. Όμως πέφτουν νεκροί από τα τουρκικά βόλια. Και ο ήρωας οδηγείται δεμένος στην πόλη. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθες. Ξέρω να ανασταίνω που βρεθώ, να πεθαίνω που παντώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σου το πω πριν να λύσεις φετινό. 13 φορές μαρνιέσαι, με εκβιάζει που κολλάς σαν τον όσο με πέτας, μα για πάνω μου κρεμιέσαι. Παρόλο που η μάχη της Σαλαμάνας δεν ήταν νικηφόρα, δείχνει το θάρρος και τη γενναιότητα των Ελλήνων, που ήταν αποφασισμένοι να αγωνιστούν για την ελευθερία και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Σχετικά λοιπόν με τη σύλληψη έχουμε και ένα άλλο στοιχείο, ότι έχει ταυτιστεί αυτός ο ήρωας με τον Λεωνίδα, όχι μόνο για τον ηρωισμό των λίγων εναντίον των πολλών, αλλά και για την θέση στις Θερμοπύλες, όπου και οι δύο εκεί κοντά έδωσαν τη μάχη εναντίον ενός ισχυρότερου αντιπάλου. Πρέπει να σημειωθεί ότι αναφέρεται ότι ο Διάκος, και το αναφέρει αυτό ο Περεβός, ότι ο Διάκος όταν ήταν να υπερασπιστεί την περιοχή εκείνη που του ανατέθηκε να υπερασπιστεί, είπε στα παλικάρια του, εδώ εμείς πάμε τώρα να πολεμήσουμε όπου πολέμησε ο Λεωνίδας και δοξάστηκε. Έτσι θα πάμε και εμείς να πολεμήσουμε και να θυσιαστούμε για την πατρίδα μας. Αυτό το αναφέρει ο Περεβός ότι το είπε ο Διάκος. Η γέφυρα της Σαλαμάνας βρίσκεται πάνω στον οδικό άξονα που ενώνει τη Θεσσαλία με τη Στερεά, τη Φθιώτιδα με τη Λοκρίδα και τη Βιωτία και το Ζητούνι με τις Θερμοπύλες. Είναι ένα πέρασμα πάνω από το Σπερχιό ποταμό. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1659 ως 1669 με χρηματοδότηση της μητέρας του Σουλτάνου Μωάμεθ του IV, Ταρχάν Βαλιτέ Σουλτάνα. Απεικονίζεται σε υδατογραφίες, χαλκογραφίες και λιθογραφίες ξένων περιηγητών όπως είναι ο Σκιν, ο Ρέι και ο Πομάρντι, αλλά και σε περιγραφές όπως του Γάλλου μοναχού Ντεντρό. Η γέφυρα είχε μήκος 40 μέτρων, το 1 τρίτο του γεφυριού της Σάρτας και αποτελούνταν από 4 τόξα γοτθικού τύπου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της υπέστη πολλές ανακαινήσεις και ανακατασκευές. Στις αρχές του 20ου αιώνα το μεσαίο μέρος της γκρεμίστηκε και αντικαταστάθηκε από σίδερο κατασκευή. Η γέφυρα καταστράφηκε ολοσχερώς,
κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής, όταν ανατινάχθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις τον Απρίλιο του 1941. Δίπλα στη γέφυρα υπήρχε το χωριό Αλαμάνα, όπου ζούσαν 30 περίπου οικογένειες κολύγων. Καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Στη γύρω περιοχή υπήρχαν ελώδεις εκτάσεις και τέλματα. Η αλωνοσία ήταν ενδημική, εξαιρετικά νοσογόνος, ακόμα και εθνησυγενής για τους κατοίκους της περιοχής. Η γέφυρα στενάζει από τους αλλαλαγμούς μέσα στη σιωπή της. Αναστεναγμός των παλικαριών μαρτυρά εθαρείς, ως βρυχθυγμοί λιονταριών σχίζουν τη σιωπή. Άκου τα σιδερικά μουρμουρίζουν, καπνίζει η γη. Μουρμουριτό θολό, γαζόνι γεμάτο αέρα και λέξεις βγάζουν τα σιδερικά από τα σπλάχνα τους. Η ελευθερία φωνάζει. Θυμόμενος τους ήρωες του 21 και ειδικά τον Αθανάσιο Διάκο που με τη ζωή του τίμησε την πατρίδα του και θα πρέπει να είμαστε εμείς, να δώσουμε το παράδειγμα στις επόμενες γενιές ούτως ώστε να θυμούνται πάντοτε τους ήρωες και να μην ισοπεδώνονται τα πάντα για χάρη της παγκοσμιοποίησης, θα πρέπει και εμείς να κρατήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Διότι έτσι μόνο υπάρχει εθνική ταυτότητα, κρατώντας τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας και την ιστορία μας. Μόνο τότε θα είμαστε για πάντα ελεύθεροι και δεν θα σκλαβωθούμε άλλη μία φορά. Αυτή η μέρα δεν είναι μόνο μέρα χρέους τιμής προς τον ήρωα και ευθωμάτια Αθανάσιο Διάκο, είναι και η μέρα αφιτήσεως. Ο Αθανάσιος Διάκος, όπως αδεότητα η ομιλήτρια μας τον παρουσίασε και μάλιστα ως τον απεδέχθη ο λαός σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, στη λογοτεχνία, στα έθιμα, στη ζωγραφική, στις παραδόσεις, ο Αθανάσιος Διάκος είναι για όλους μας ένα σύμβολο και είναι μακαρία η πόλη της Λαμίας η οποία καθάται ότι υπήρξε ο τόπος του Αγίου Μαρτυρίου του Αθανασίου Διάκου. Και όντως το Ανδριάτασο καλύπτει όλη την πόλη. Στηρίζει τις καρδιές όλων μας σε δύο πράγματα. Στην πίστη και στην φιλοπατρία. Διότι αγωνίστηκε για τα δύο αυτά και όλοι που 21 διαγωνιστέ για τον Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία αγωνίστηκαν. Και όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει στην Ελλάδα, σπονδυλική στήλη είναι η Εκκλησία. Αλλά και στην Εκκλησία κάθημα είναι η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει περικλείει αξίες, ιδανικά, που εστίμησαν την Χριστιανική Εκκλησία και ανέβησαν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Ο Αθανάσιος Διάκος δεν είναι μόνο ήρωας, είναι και μάρτυρας της πίστης. Διότι τον προκάλεσε ο Μέγου Ιόνης να αρνηθεί την πίστη και εκείνος προτίμησε τον θάνατο. Τι παραπάνω κάνανε οι άλλοι Άγιοι Μάρτυρες? Είδα η φωτιά κι οι σούβλες έτοιμες κι αυτός ολόρθος στέκει. Πεθαίνει αρνούμενος στο θάνατο και ελευθερία φωνάζει. Πεθαίνει αρνούμενος στο θάνατο και ελευθερία φωνάζει. Ελευθερία για σένα χάνομαι, μα θα'ρθουν πίσω μου άλλοι. Ελευθερία για σένα χάνομαι, μα θα'ρθουν πίσω μου άλλοι. Σπρατή η γη μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Σπρατή η γη μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Σε βιβλίο εκείνης της εποχής διαβάζουμε.
Η πυρά είναι αυτή τέλος. Ο Ομέρ Βριώνης, καθισμένος πρώτης σκηνής του υπασπιστού του, επερίμενε να παραστεί εις το φρικτόν θέαμα. Ενώ χρόνο, μια νεανής, η Κρυστάλλο, έρπουσα διαμέσου της τουρκικής κατασκηνώσεως, επροχώρη προς την σκηνή όπου εκάθεται ο Βριώνης, χωρίς να αντιληφθεί ότι επαρακολουθεί το. Η ωραία Κρυστάλλο, η αγαπημένη του Διάκου, η γενναία εκείνη Ελληνής, η οποία είχε εισδύσει στο τουρκικό στρατόπεδο και έσπευσε να σώσει τον Διάκον. Στη φωτιά ανέκραξε ο Βριώνης. Να σου βλιστεί και να ψηθεί. Οι στρατιώτες τον όθησαν προς την πυράν. Εκείνη όμως την στιγμή η Κρυστάλλο ευρίσκεται όπισθεν του Ομέρ Βριώνη και τρελή από απελπισία έσυρε το μαχαίρι της και όρμησε να φωνεύσει τον Βριώνη. Σχετικά με το όνομα της ηρωίδας του μυθιστορήματος υπάρχει ιστορική παράδοση. Πρόκειται για την Κρυστάλλο Μπάμπαλη που είχε αρπάξει ο καπετάνιος Καλτσοδήμος. Πάσος και χίσκητημένη δούλου του Θεού, Αθανασίου Διακόνου, Εθνοιερομάρτυρος και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτόν, παν πλημέλημα εκουσιών της και ακούσιων. Κυρία Λέησον. Ευχαριστούμε Σε Κύριο Θεός, ημών ότι Σου μόνοντος είναι αθάνατον και δόξα κατάρρυπτο και το έλειος αμέτρητος. Και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος. Και ευχαίστη προσωποληψία παράση, Κύριε. Πάση καρανθρώπης των κοινών του βίου έταξας χρέος του όρου πληροφέντους. Διότι σε εγκεντεύομεν, Κύριο Θεός ημών, τον δούλο σου, Αθανάσιον, Διάκονο, αδελφών και συλλειτουργών ημών και εθνομάρτυρα της πατρίδος ημών γενόμενο. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σε αυτούς, από το φάνο του καταπατήσεως, τον διάβολο καταργήσεως και ζωή των τόμων δωρισάμενος. Αυτός και η ανάπτυξη ψυχήν το θυσιαστένος δούλος σου, Αθανασίου Διακόν, έρθω Ιερό Μάρτυρος, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα των παραυτού πραχθένα, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε, ότι ο καίστην άνθρωπος σου ζήσει και ο καμαρτής. Σίγαρ μόνο αυτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Κύριε Δεϊθόμεν, κύριε Λέησο. Θυσία ανάσταση, ζωή και ανάπαυση. Του δικημημένου και θυσιαστέντο υπέρ τη πατρίδο ημών. Αθανασίου Διακών, Χριστέο Θεό ημών. Και εσύ τη δόξα να πέμε στο ανάρχο σου πατρί στο Παναγίο και ο αφιτσοποιό σου πνεύμα την ίδια ή και σε αιώνα στον αιώνα. Δόξα Πατρί, Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύχτα και ήγκυσαν στον αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώνου την εξουσία ανέχονος αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών. Αιωνία σου η μνήμη, αξιωμακάριστε και αείμνηστε, αδερφέ ημών. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία σου μνήμη, αξιωμακάριστε και αείμνηστε, αδερφέ ημών. Ούτως ο τόπος ένθα την 23η Απριλίου 1821 υπό των Τούρκων ανασκολοπιστής εμαρτύρησεν υπέρ πίστεως, πατρίδος και ελευθερίας ο Αθανάσιος Διάκος. Εδώ είναι ο χώρος όπου εμαρτύρησε ο ήρωας του 21 Αθανάσιος Διάκος. Ως γνωστόν η μάχη έγινε στις 23 Απριλίου. Έχουμε άμπισες γραπτές μαρτυρίες για το χώρο αυτόν, αλλά όμως δυστυχώς έπειτα από μερικές δεκαετίες επισημάνθηκε και ευπρεπίστηκε ο χώρος. Κάποιος Ρούβαλης αξιωματικός στα 1882 περιέφραξε το χώρο και έβαλε έναν ταπεινό σταυρό. Έπειτα από λίγα χρόνια, ένας άλλος αξιωματικός, ο Κατσικογιάννης ο Χρήστος, και αυτός συνέχισε το έργο
το οποίο είχε αρχίσει ο Ρούβαλης. Το αποκορύφωμα όμως του ευπρεπισμού του χώρου έγινε στα 1930, διότι τότε γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, διότι στα 1921 συνέπειπτε με την ατυχία εκστρατεία και την μη κρασιατική καταστροφή. Στα 1930, επί δημαρχίας Γεωργίου Πλατή και επί νομαρχίας Ιωάννου Στιακάκη, ο χώρος αυτός ευπρεπίστηκε. Τότε μάλιστα έγιναν εκδηλώσεις και στον χώρο αυτόν και στην Αλαμάνα και στα Πλατάνια Σκουμποτάδες. Τότε μάλιστα είχε προκηρυχθεί και ένας διαγωνισμός πανελλήνιος να γράψουν επιγράμματα. Έλαβαν δύο μέρος ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς και ο λόγιος της Λαμίας ο Θεοδόσιος Λάσκαρης. Ο γιος του είναι ο Κίμωνας Λάσκαρης, ο γνωστός αρχιτέκτον, ο οποίος έχει σχεδιάσει το Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Ο ποιητής Κωστής Παλαμάς και ο καθηγητής φιλόλογος ο Θεοδόσιος Λάσκαρης έγραψαν επιγράμματα τα οποία τοποθετήθηκαν και στον χώρο αυτόν και στη Γραβιά και, και στους Κουμποτάδες. Εδώ υπάρχει το επίγραμμα αυτό και το νερό το κάθημα στη δόξα του Κυρίου Θανάση Διάκος έφερε ο δαρμός του μαρτυρίου και νόσος πάραζε κακή φωτιά το τίμιό σου σώμα τραγούδι αγγελικό φιλί σου μύρωνε το στόμα. Κωστής Παλαμάς, 1930. Το άλλο το επίγραμμα στις Κουμποτάδες του Θεοδοσίου Λάσκαρη λέει εδώ εστίσα τις σχολές οι τρεις αητή μια μέρα και από τις σίτες της κορφές ως τη Δαμάστα πέρα απλώσα τις στερούγες τους αδιάβοτο φραγμό στο μέρ πασά το σύννεφο και αυτόν κατατριγμό. Δηλαδή όλα τα επιγράμματα έχουν ιστορικό χαρακτήρα και ιστορική βάση. Πρωτομή του ήρωα της Αλαμάνας, του Αθανασίου Διάκου, αλλά και το καντήρι το οποίο υποτίθεται αυτό και συνέχεια στον ιερό και μαρτυρικό αυτό χώρο. Μπροστά μας περνάει, είναι η οδός Καλύβα Μπακογιάννη. Ο Καλύβας και ο Μπακογιάννης ήταν ο πλατηγή, ήταν αξιωματική, ας το πούμε έτσι, του Αθανασίου Διάκου και στα 1897, το 9 Ιανουαρίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δόθηκε το όνομα στο δρόμο αυτό, στο δρομάκι αυτό, για να τιμηθεί η μνήμη των δύο αυτών ιερών και αγωνιστών του 21.
βρισκόμαστε μπροστά από την προδρομή του Αθανάσιου Διάκου, ακριβώς δίπλα από την παλιά γέφυρα της Σαλαμάνας, όπου δόθηκε η ομώνυμη μάχη. Εδώ στήθηκε από την πόλη της Λαμίας στις 23 Απριλίου του 1930 η μαρμάρινη αυτή η προτομή για να τιμήσει στο πρόσωπο του Διάκου όλους όσοι αγωνίστηκαν το 1821 για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Ο Διάκος απεικονίζεται με μιλίχιο και αποφασιστικό ύφος να ατενίζει τη γέφυρα όπου δόθηκε η αποφασιστική μάχη, αλλά και τα βουνά στα οποία βρισκόταν το πέρασμα που υπερασπίστηκε ο ίδιος και τα παλικάρια. Πολλά γεγονότα γύρω από τον Αθανάσιο Διάκο έχουν εξακοντιστεί στη σφαίρα της φαντασίας και του μύθου. Ένα πρόβλημα το οποίο απασχόλησε και απασχολεί την τοπική ιστορία είναι πού έχει ταφεί ο Αθανάσιος Διάκος. Δύο είναι οι πιθανότεροι χώροι. Ο ένας είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, όπου τώρα βρισκόμαστε, και ο άλλος είναι ο Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο οποίος βρισκόταν μάλλον εκεί όπου σήμερα είναι τα δικαστήρια, έως και ανατολικότερα. Έχουμε γραπτή μαρτυρία ότι στα 1857 ήταν ερείπια ο ναός εκείνος. Ήταν όμως πιο προσιτός ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος από το ναό του Αγίου Νικολάου. Σέαν όμως τι, από τους δυο αυτούς ναούς έχει ταφεί ο Αθανάσιος Διάκος. Στα 1843 το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση να κάνει ανακομιδή των λειψάνων. Άρα γιατί γνώριζαν που είχε ταφεί ο Διάκος. Δυστυχώς όμως εκείνη η απόφαση δεν υλοποιήθηκε. Εάν είχε υλοποιηθεί, κάπου σήμα θα υπήρχαν τα οστά. Δυστυχώς αυτός ο χώρος μετά έχει υποστεί πολλές μεταβολές, επιχωματώσεις, περιστοιχήσεις, οπότε δεν αποκλείεται να έχει καταπατηθεί και ο τάφος. Επομένως τώρα, έως όταν βρεθεί κάτι καινούριο, πρέπει να δεχόμεθα ότι ο Διάκος έχει ταφεί ή στον Άγιο Νικόλαο ή στον ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Ναού. Ήταν και δύο ναοί της πόλεως. Διάκος πράγματι ενέπνευσε τους καλλιτέχνες από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και το τέλος του 20ου,
γιατί πέρασε όχι μόνο στην ακαδημαϊκή ζωγραφική, αλλά και στη λαϊκή παράδοση. Και έτσι βλέπουμε ότι έχει περάσει στη συνείδηση του λαού σαν ο λαϊκός ήρωας που με τη θυσία του ξαναζωντάνεψε την έννοια του ηρωισμού, γιατί σκοτώθηκε πολύ νωρίς μετά την κήρυξη της Επανάστασης, δεν πρόλαβε να φθαρεί, ήταν ο πρώτος που θυσιάστηκε με τον μαρτυρικό αυτό θάνατο που του επέβαλαν οι Τούρκοι μετά από τη σύλληψή του στην Αλαμάνα. Και έτσι πλέον είχε όλα τις προϋποθέσεις να γίνει ένας θρύλος και γύρω από αυτό να πλεχτούν πολλές ιστορίες για τη ζωή του και για το θάνατό του. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής και οι συνεργάτες του σας παρουσιάζουν την αβαρχίδα των ηρωικών παραστάσεων του Θεάτρου Σκιών. Ο Καραγκιόζης και ο ήρωας Αθανάσιος Διάκονος. Ο μοναστικός βίος, η πολυάριθμη εκστρατεία του Ομέρ Βριώνη, η κρισιμότατη μάχη της Σαλαμάνας και ο μαρτυρικός θάνατος του ήρωα ζωντανεύουν στο φωτισμένο πανί του Καραγκιόζη. Θα φάμε, θα πιούμε. Έχουν γραφεί πάρα πολλά έργα με θέμα τον Καραγκιόζη και τον Διάκο. Παίζονται συνέχεια ακόμα. Και βλέπουμε ότι αυτή η παράδοση συνεχίζεται και στις άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και στην περιοχή που έδρασε ο Διάκος. Ο Διάκος ήταν από τους πρώτους που επιλέχθηκε να αποδοθεί σε μορφή αγάλματος ή πρωτομής. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί αυτή η ύλη θέλει να είναι ακριβότερη και θέλει οπωσδήποτε περισσότερη δυνατότητα οικονομική για να πραγματοποιηθεί ένα έργο τέτοιο. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλές πρωτομές του Διάκου. Ο Παλαμάς λέει το 1896 ότι δεν, όχι μόνο για τις πρωτομές αλλά και για τα γενικά τα έργα που έχουν θέμα τον Διάκο είναι τα περισσότερα αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Το 1896 είχε κάνει ένα αφιέρωμα στους ήρωες και μίλησε γι' αυτό. Υπάρχουν από το 1860 του Κόσμου έργο που αφορά τον Διάκο και σχετικά με τη Λαμία που αφορά και έτσι το ντοκιμαντέρ στην περιοχή περισσότερο. Μετά από πολλές περιπέτειες που ξεκίνησαν το 1860 περίπου, το 1903 στήθηκε ο Ανδριάδας του Αθανασίου Διάκου στη γνωστή πλατεία Διάκου, είναι γνωστός Ανδριάδας του Καρακατσάνη. Εκεί έχουμε πληροφορίες από μια εφημερίδα, το Φάρο της Όρθριος, ότι άρχισε από το 1835 η προσπάθεια αυτή. Και καρποφόρησε πόσο χρόνο με πέντε. Βρισκόμαστε στην πλατεία Διάκου. Είναι μία από τις τέσσερες πλατείες του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ναι. Είναι η πλατεία Διάκου, η πλατεία Ελευθερίας, η πλατεία Λαού και η πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου, η γνωστή σε όλους ως Πάρκο. Το όνομα στην πλατεία αυτή δόθηκε στα 1852 επί Δημαρχίας Γεωργίου Χαλμούκου ή Χαλμουκόπουλου για να τιμηθεί η μνήμη του Διάκου. Αργότερα, μετά από 6 χρόνια, δόθηκε και στην οδό η οποία συνδέει την πλατεία Διάκου με την πλατεία Ελευθερίας, ως οδός Αθανασίου Διάκου. Επομένως, στους δύο αυτούς χώρους τιμάται η μνήμη το ήρωα της Σαλαμάνας του Αθανασίου Διάκου. Η πλατεία έχει την ιστορία της. Από το 1852 μέχρι το 1903 λεγόταν πλατεία Διάκου. Αλλά ο χώρος αυτός όμως επιλέγει για να στηθεί ο Ανδριάδας του Αθανασίου Διάκου. Για να γίνει ο Ανδριάδας χρειάστηκαν πολλά χρόνια, εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι, δώσαν θεατρικές παραστάσεις με επικεφαλής τον Γεώργιο Κρέμο. Ο Ανδριάδας είναι έργο του Γιάννη Καρακατσάνη, το γλύπτη Γιάννη Καρακατσάνη. Και μάλιστα υπάρχει και μία επιστολή του Βαλαωρίτη προς τον τότε νομαρχεύοντα Θεότιδος, το Θεμιστοκλή Κορομάντζο. Τι λέει ο Βαλαωρίτης? Εύχομαι να γίνει γρήγορο ο Ανδριάδας και εγώ αν ζω θα εκφωνήσω τον Παρηγυρικό στα αποκαλυπτήρια.
Δυστυχώς όμως το 1879 απεβίωσε ο Βαλαωρίτης σε ηλικία μόλις 55 ετών. Μετά στήθηκε ο Ανδριάντας και στα αποκαλυπτήρια μίλησε ένας άλλος ποιητής, ο Αριστομένης Προβελέγγυος, αντί του Βαλαωρίτη. Τα εγγένεια έγιναν στα 1903, 23 Απριλίου και μάλιστα παραβλέθηκε ο τότε βασιλεύς Ελλάδος, ο Γεώργιος ο Πρώτος, η Όλγα, η Βασίλισσα και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Και εδώ οι τοπικοί άρχοντες, ο Δήμαρχος, ο Νομάρχης και μάλιστα η βασιλική οικογένεια διανυκτέρευσε σε ένα αρχοντικό το οποίο μέχρι τώρα τελευταία σωζόταν, ήταν το Μέγαρο Τσάλιον, αυτός ο τσιφτικάς ο Τσάλης, ήταν επί της οδού Μακροπούλ, εκεί και διανυκτέρευσε ο βασιλεύς. Το έργο αυτό το εμπνεύστηκα ενώ καθόμουν στην πλατεία Διάκου για να πιω έναν καφέ και είδα τον Ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου και πώς λειτουργεί η πόλη 200 χρόνια μετά. Με αυτό θέλω να εκφράσω την απόσταση, τη χρονική και ουσιαστική που υπάρχει μεταξύ του σήμερα και των γεγονότων και των μορφών που έδρασαν παλιά. Ο Αθανάσιος Διάκος υπάρχει σαν ιδέα πάνω από την πόλη και μόνο η μητέρα με το παιδί της ζωντανεύει αυτή τη μορφή μιλώντας στο παιδί της για τον Αθανάσιο Διάκο ή ζωντανεύει από το βλέμμα που θα ρίξει ένας περαστικός κοιτώντας τον Ανδριάντα. Τώρα, εκτός από τα αγάλματα σε μάρμαρο που είναι και στημένα στις διάφορες πατρίδες του Διάκου όπως είναι η Αρτοτίνα και η Μουσουνίτσα και η Λαμία ως τόπος μαρτυρίου, έχουμε το μνημιακό έργο, το ψηφιδωτό της Βοήλα. Υπάρχουν πρωτομές του Διάκου σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος και σε ιδιωτικές συλλογές και σε μουσεία. Υπάρχουν επίσης μετάλλια με θέμα του Διάκου. Ένα από αυτά τα μετάλλια έχει θέμα από τη μια πλευρά το επάνω μέρος από την Ανδριάντα του Διάκου. Φιλοτεχνήθηκε νομίζω το 1902. Το πόσο διαδεδομένη ήταν η σχετική με τον Διάκο εικονογραφία και αποδεκτή φαίνεται ότι την έχουμε σε σπιρτόκουτα, σε χρηστικά αντικείμενα, δηλαδή σε κάθε είδος αντικείμενο που θα μπορούσε να πάρει μια ζωγραφιά, μια μορφή. Έχουμε θέματα που αφορούν τον Διάκο, σαν διακοσμητικά θέματα. Αυτό έχει μια πλευρά πολύ ενδιαφέρουσα, ότι τα μένα έργα τέχνης που βλέπουμε στα μουσεία, που βλέπουμε στα διάφορους χώρους τους κοινοτικούς, είναι έργα τα οποία επιλέγονται από μια κεντρική εξουσία και σου παρουσιάζονται, σου δίδονται στο κοινό. Τα μικροαντικείμενα της καθημερινής χρήσης, τα χρηστικά αντικείμενα, τα μικροδιακοσμητικά αντικείμενα, τα οποία τα επιλέγεις εσύ για να τα πάρεις στο σπίτι σου να τα δείξεις να τα έχεις, δείχνουν, από την πληθώρα που έχουν σαν θέμα το Διάκο, δείχνουν ότι ο κόσμος είχε τον Διάκο πολύ οικείο ήρωα και τον ήθελε να τον βλέπει στο σπίτι του, να τον έχει σαν ζωγραφικά, σαν αντικείμενα της καθημερινής του χρήσης. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει πόσο έχει περάσει αυτή πόσο εξοικείωση είχαν με τον ήρωα αυτόν οι Έλληνες, κυρίως στην κεντρική Ελλάδα. Πίσω από τον Ανδριάντα του Διάκου και την ομώνυμη πλατεία υπάρχει οδός Διοβουνιώτο, η οποία οδηγεί στο λοφίσκο του Αγίου Λουκά. Ο ιστορικός χώρος της πλατείας Διάκου έχει συνδεθεί με πολλά γεγονότα και παλαιότερα και πρόσφατα. Σχολεία, στρατός, σωματεία, σε κάθε εθνική μας γιορτή δεν παραλείπουν την αστεφανόν τον Διάκο. Εδώ γίνονται επίσης και διαμαρτυρίες ορισμένων σωματείων, ορισμένων συλλόγων. Στα 1873 ιδρύεται η εφημερίδα με το όνομα Διάκος. Ήταν όμως ένα φύλλο βραχίδιο. Στα 1908 ο τότε δεσπότης της Μετροπόλεως Φθιώτιδος ίδρυσε εφημερίδα, μάλλον περιοδικό, με το όνομα Διάκος. Επίσης, αρκετά σωματεία φέρουν το όνομά του.
Και το λογότυπο στην ομάδα μας, τι, ο Διάκος είναι σήμερα στην ομάδα ΠΑΣ Λαμία. Στην τέχνη, αυτή καθεαυτή, εστιακαστικά, πρώτο βλέπουμε θέμα που να έχει το Διάκο ως κεντρικό ήρωα, βλέπουμε το 1836 το Μακρυγιάννη, τη σύνθεση «Η Μάχη της Σαλαμάνας», όπου εκτός από τη σκηνή της μάχης, εκτός από τους πρωταγωνιστές, έχουμε και κάπου διακριτικά το μαρτυρικό του θάνατο, τον ανασκολοπισμό του διακριτικά. Και υπομνηματισμό κάτω από την εικόνα όλων των αυτών που είχαν συμβεί στη μάχη. Μετά έχουμε το 1840 περίπου μια σύνθεση που αφορά πλέον τη σύλληψη του Διάκου, η οποία είναι το πρωτότυπο για την οποία από την οποία έχουν εμπνευστεί όλες οι άλλες αποδόσεις της σύλληψης, που είναι και η πλέον δημοφιλής απεικόνιση του Διάκου. Μετά έχουμε πάρα πολλές προσωπογραφίες που αποδίδουν τον Διάκο θα λέγαμε με μία ρεαλιστική απόδοση, αν εμπιστευτούμε, και γιατί όχι, μια περιγραφή που είχε δώσει το πρωτοπαλικαρό του, ο Μπούζγος, ο Κοντοσόπουλος ήταν ξαδερφός του, όπου όλοι συγκλίνουν ότι ήταν πολύ ωραίος, ιβιδής και κομίτης, με ωραία μαλλιά και φιλόκαλος των νοματισμών, πολύ ωραία ντυνότανε, έτσι προσεγμένο ντύσιμο, και ότι είχε ωραία μάτια και ότι κοίταζε λίγο λοξά και ταπεινά. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η απόδοση του Διάκου έχει μεταφερθεί σε όλες τις προσωπογραφίες του. Η πιο επίσημη προσωπογραφία του είναι αυτή του 1860, από τον Διονύσιο Τσόκο, μετά από παραγγελία της ελληνικής κυβέρνησης, που είχε κάνει μια σειρά από προσωπογραφίες άλλων και άλλων αγωνιστών. Εκτός από αυτές τις αποδόσεις του Διάκου, τη μάχη, τη σύλληψη του Διάκου, έχουμε και λαϊκών ζωγράφων, όπως είναι ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, πάλι τη μάχη της Σαλαμάνας, με δική του τεχνοτροπία. Ένας άλλος έτσι μεγάλος χώρος είναι ο χώρος της αλληγορικών συνθέσεων, όπου το αποκορύφωμα είναι η αποθέωση του Διάκου, του Παρθένη, ένα έργο το οποίο μέσα από συμβολισμούς δείχνει τον Διάκο να φεύγει προς το διάστημα μέσα σε μορφές αλληγορικές που έχουν να κάνουν με την ελληνική ιστορία. Αυτός έχει το ιερατικό σχήμα και μέσα σε δυνατές γραμμές, σε ένα απαλό χώρο που δίνει ονειρική διάσταση και μεταφέρει πλέον την ιδεολογία του καλλιτέχνη εν σχέση με την αποθέωση του Διάκου. Υπάρχουν δύο εκδοχές της αποθέωσης και οι δύο μέσα στο ίδιο μοτίβο. Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό πορτρέτο του Διάκου, μάλλον δεν είναι πορτρέτο, είναι στα 3/4, είναι αυτό του Κόντογλου, του Φώτη Κόντογλου, Αθανάσιος Διάκος, ο αητός της Ρούμελης, που τον δείχνει αρματωμένον, αλλά με τη μορφή λίγο σαν του Χριστού, λίγο σαν του Ιωάννη του Προδρόμου. Δηλαδή εδώ κάπου μεταφέρεται η εικόνα της αγιογραφίας στο Φώτη Κόντογλου, την απόδοση. Συχνά ανακοινείται το θέμα της αγιοποιήσεως εθνομαρτύρων, τους οποίους τιμά το έθνος καταξίαν για τη θυσία τους και την προσφορά τους στην ελευθερία τους. Επειδή οι προτινόμενοι προς αγιοποίηση ήρωες είναι συμπαθείς και αγαπητοί, διακρίνουμε την επικράτηση συναισθηματικών ή και τοπικιστικών κριτηρίων, με κίνδυνο να περιθωριοποιούνται τα αγιολογικά κριτήρια της παραδόσεώς μας. Πρέπει όμως καταρχάς να δηλωθεί ότι αγιοποίηση δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία, παρά μόνο αγιοκατάταξη. Μετά την φανέρωση της αγιώσεως, της αγιότητος από τον ίδιο τον Θεό, ας αφήσουμε τον Θεό να μην. Και την φανέρωση του Θεού ότι για των θαυμάτων, των υψάνων, των θαυμαστών σημείων, ενηθεί εις τους μάρτυρες, τότε έχουμε εμείς την δυνατότητα, εμείς δηλαδή το εκκλησιαστικό σώμα, για τη ιεραστία του να ανακηρύξει, να διακηρύξει την αγιότητα. Ο Θεός, το επαναλαμβάνει και ο Γιάννης Βούλγαρης,
ούκα μάρτυρον επιγείς αφήσει την αλήθεια αυτού. Ακολουθεί τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκτάριο και τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη. Έχω την γνώμη ότι η τιμή που προσφέρεται στους εθνομάρτυρές μας είναι ήδη υψηλή. Θα τη μειώσει δε κάθε άλλη προσπάθεια αγιοποιήσεων και όχι αγιοκατατάξεως, εν ίδιο όπως είπα εκκλησιαστικής παρασημοχωρήσεως. Για την επισημότερη δε έξαρση της θυσιαστικής προσφοράς των εθνομαρτύρων στο έθνος, μπορούν να ευρεθούν χίλιοι τρόποι, καθιέρωση πολυημέρων εορτών, με πνευματικό μνημόσυνο εν είδη συνεδρίου προς το παρόν και άλλων πανηγυρισμών. Ας μείνει όμως οπωσδήποτε αλόβητη η αγιολογική μας παράδοση. Σε τελευταία ανάλυση, για τους εθνομάρτυρες προσευχόμεθα εμείς, τους κάνουμε μνημόσυνο. Οι νεομάρτυρες όμως προσεύχονται για μας, διότι με την πνευματικότητά τους έχουν προς την Θεόν παρησία. Ωρε πουλάκια γνή, κοκελαδά, ωρε γιατί στεπή, ωρε πικρά. Πίσω μας στέκει το μνημείο που είναι αφιερωμένο στον Αθανάσιο Διάκο και στη μάχη που έδωσε εδώ στο γεφύρι της Σαλαμάνας. Είναι ένα ψηφιδωτό έργο της Έλλης Βοήλα σε αρχιτεκτονική σύνθεση του Κίμωνα Λάσκαρη. Στήθηκε σε αυτό εδώ το σημείο το 1963 όταν δημιουργήθηκε και η Νέα Εθνική Οδός. Αυτό εδώ ήταν το πρώτο έργο που έφτιαξα. Εμπνεύστηκα από το ποτάμι, από την Αλαμάνα. Η Αλαμάνα του Διάκου, λέω, και η Ψήθυρη. Πάνω σε αυτό το κομμάτι αρχίζω και πλέκω τις φόρμες μου εδώ του ποταμού που είναι φουσκώνει, ξεχυλίζει, άλλοτε χάνεται. Ήδη έχω μία σύνθεση η οποία είναι έτοιμη για να την ενσωματώσω στην μεγαλύτερη σύνθεση και να φτιάξω αυτό το έργο. Ναι. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη σύνθεση που έχω κάνει. Υπερτερεί το κόκκινο της φωτιάς, είναι το τοτέμ της νίκης, έτσι το λέω. Επάνω στην κορυφή προσπαθώ να φτιάξω μία νίκη με κάποια γαλάζια κομμάτια για να δείξω την αισιοδοξία και το πνευματόδες αυτό που θέλω να δώσω, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το τρίτο έργο της τριλογίας. Δεσπόζει το κίτρινο χρώμα και μέσα από αυτούς τους κορμούς εδώ πέρα που δουλεύω προσπαθώ να δώσω αυτή την ένταση της μάχης. Και βέβαια τα άλογα μαύρα καλπάζουν στο δίλητο φαρμακερό. Δεν το θωρώ, αλλά ακούω τον ήχο το γνωστό, πέρα από τη Σαλαμάνα στον ποταμό.
με τα παλικάρια του στο παλάτι του ήλιου να συναντήσουν καβάλα με τον διάκο αρχηγό που περήφανος αγναντεύει. Στη στιγμή την Αλαμάνα, Λεύτερη, το Ζητούνι, το Χάνι της Γραβιάς, όλη την πατρίδα Λεύτερη καθαρή, χάρη και στη δική σας θυσία, νίκη τη μνημονεύει η ιστορία. Αυτά τα βουνά, έτσι είναι η
οι πηγές από τις οποίες αντλείται το αίσθημα της ελευθερίας, της απεραντοσύνης και της ανεξαρτησίας. Γι' αυτό, όσο ο άνθρωπος πιστεύει στην ελευθερία, όπως ο Διάκος στο δίλημα «Σκλαβωμένη ζωή ή θάνατος» προτίμησε το θάνατο από τη σκλαβωμένη ζωή, αλλά το θάνατο καλύτερα υπερασπίζοντας την ελευθερία, και όσο το αίτημα της ελευθερίας θα είναι αίτημα των ανθρώπων, ο Διάκος θα είναι ένα από τα σύμβολα της ελευθερίας, γι' αυτό θα είναι ταυτισμένος πάντα με τον ανεξάρτητο χαρακτήρα των ανθρώπων που ποθούν την ελευθερία.
ζωή.